Συναδέλφοι, συνάδελφοι, ένα σημερινό δημοσίευμα σε μια από τις μεγάλες ιδιοσιογραφικές ιστοσελίδες λέει ότι οι αστυνομικοί της ΟΠΗ παίρνουν τα φύλλα πορείας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα το επόμενο διάστημα θα πρέπει να τους οργανώσουμε υποδοχή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το ζήτημα, το έχουμε πει πολλές φορές, όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε το τελευταίο διάστημα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τις δυνάμεις καταστολής να έχουν κατασκηνώσει, να το έχουν κάνει δεύτερο σπίτι τους και αναδιαστήματα τακτά να κάνουν και ασκήσεις, το αίμα του φοιτητή μπροστά στη Σχολή Θετικών Επιστημών, οι ασφαλίτες που προσπαθούν να διεισδύσουν σε μαζικές διαδικασίες συλλογικών οργάνων, όλα αυτά τα πρωτόγνωρα πράγματα στα οποία προσπαθούν να μας εθίσουν, έχουν στόχο να προλιάνουν το έδαφος για να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία και να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι αντιδράσεις. Ο συντονισμός καθηγητών, φοιτητών και εργαζομένων είναι η απάντηση σε αυτό που άμεσα έχουμε μπροστά μας. Θέλω όμως να επισημάνω το εξής, ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία, οι δυνάμεις καταστολής, όλα αυτά τα φαινόμενα που σε ένα βαθμό είναι σχεδιασμένα και μεθοδεύονται και από την κυβέρνηση και από τις Πριτανικές αρχές που έχουν αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με πρόθυμους διάφορους παρατρεχάμενους ή ανόητους, υπάρχει από πίσω μία στόχευση η οποία είναι πολύ πιο σοβαρή και σημαντική. Αυτή η στόχευση αναλύεται σε μεγάλη έκταση στις 400 σελίδες του νομοσχεδίου που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, το οποίο όποιος έχει την υπομονή να κάτσει να το διαβάσει με προσοχή θα καταλάβει ότι τα ισιώνει όλα. Επαγγελματικά δικαιώματα, πτυχία, φοιτητική μέρημνα, δικαιώματα των εργαζόμενων. Μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή καθ' αυτή τη δομή του Πανεπιστημίου παίρνουν μια άλλη τάξη και άλλου επίπεδου κατεύθυνση και τροπή. Δεν είναι τίποτα καινούριο αυτός ο νόμος σε σχέση με τους προηγούμενους, των προηγούμενων κυβερνήσεων από την Πολόνια, δηλαδή πριν από 20-30 χρόνια και μετά. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα ό,τι εκκρεμότητες υπήρχαν, ό,τι δυσκολίες είχαμε βάλει ως κίνημα τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορούσαν να τις περάσουν, επιχειρούν για άλλη μια φορά να τις περάσουν τώρα. Άρα λοιπόν το ζήτημα και στο επίπεδο του συντονισμού αλλά και στο επίπεδο του κάθε συλλογικού οργάνου, φοιτητικού συλλόγου, σωματείου εργαζομένων ή συλλόγου καθηγητών είναι ένα πλαίσιο που θα το ξεκινάει από την αρχή και θα το φτάνει μέχρι το τέλος. Θα ξεκινάει από τα φαινόμενα που ζούμε κάθε μέρα με την καταστολή και την καταπίεση και θα καταλήγει να αποκαλύπτει ένα κυβερνητικό σχέδιο το οποίο το Πανεπιστήμιο θέλει να το μετατρέψει σε πολυκατάστημα. Γιατί το ζήτημα και η ουσία και η καρδιά είναι αυτό ακριβώς. Η λειτουργία του δημόσιου κατ' όνομα Πανεπιστημίου με όλο και πιο βαθιά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ξέρουμε πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρουμε πώς θα στήσουμε και πώς θα πετύχουμε την απαραίτητη μαζικότητα για να τους κοντράρουμε, ώστε και αυτό εδώ πέρα, ακόμα και αν ψηφιστεί στη Βουλή, όπου στη Βουλή έτσι κι αλλιώς την πλειοψηφία την έχουν, το συσχετισμό τον έχουν, πώς λοιπόν, ακόμα και αν φτάσει στη Βουλή, που δεν θέλουμε να φτάσει, ακόμα και αν περάσει από τη Βουλή, θα μείνει στα χαρτιά. Το ξέρει και το φοιτητικό κίνημα, το ξέρει και η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολύ δε περισσότερο το ξέρει το εργατικό κίνημα, το οποίο προσπαθούν να του βάλουν διάφορα θηλιές και χειροπέδες προκειμένου να μην αγωνίζεται. Ο νόμος Χατζηδάκη ήταν μια από αυτές τις πολύ εμβληματικές και χαρακτηριστικές, αλλά διάφοροι κλάδοι εργαζόμενων τον αφήσανε γράμμα κενό, τον αφήσανε στα χαρτιά. Και σε χώρους εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα, που πραγματικά η καταστολή, η καταπίεση και οι απειλές τσακίζουν κόκαλα. Η Κόσκο είναι μεγαλύτερη πολυεθνική στα λιμάνια στον κόσμο. Το μόνο λιμάνι στο οποίο κατάφερε το σωματείο να αποσπάσει συλλογική σύμβαση σύμφωνα με αυτά που ζητούσε είναι το λιμάνι του Πειραιά.
Για να μην αναφερθώ στα υπόλοιπα εμβληματικά από αγώνες των εργαζομένων. Αυτή λοιπόν τη συνταγή είναι που πρέπει να υιοθετήσουμε. Αυτή την τακτική είναι που πρέπει να ξεσηκώσουμε. Και αυτό θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, θα νικήσουμε.